ρυθμό. Η αλήθεια είναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Θα τον δούμε, θα τον καλησπερίσουμε. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο δεδομένο που μας έλεγε και ο Κωνσταντίνος Δαυλός πριν από λίγο. Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου 12%. Και ψάχνουμε όλοι, κύριε Υπουργέ, να δούμε πώς θα βγει ο χειμώνας. Καλά, δεν ήταν έκπληξη το 12%. Το 5,5% περίπου είναι το φυσικό αέριο και το ρεύμα. Ένα περίπου 1,5% είναι η λήξη των εκτόσεων. Και τα υπόλοιπα είναι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και στα υπόλοιπα αγαθά. Mm-hmm. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 10, εμείς αυτό μήναμε στο 12. Αναμενόμενο, λέτε με, κύριε Υπουργέ. Από την άλλη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι είναι πολύ υψηλός ο πληθωρισμός και γι' αυτό ζητάμε και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε εμείς οι πολίτες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλός. Mm-hmm. Είναι ο υψηλότερος πληθωρισμός. Είναι βασικά ο υψηλότερος πληθωριστικός κύκλος εδώ και πολλές δεκαετίες για όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Γι' αυτό οι κεντρικές τράπεζες ανεβάζουν τα επιτόκια, γι' αυτό οι κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα, όπως οι δικές μας κυβερνήσεις. Και περιμένουμε να μπορούμε να βγάλουμε το χειμώνα. Πιστεύω τελικά θα καταφέρουμε. Ξέρετε, εμείς έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία. Αύριο θα στείλουμε στις αλυσίδες κατηγορίες των προϊόντων για το λεγόμενο καλάθι του νοικοκυριού. Ναι. Θα το λέω έτσι και ότι της νοικοκυράς, γιατί κάποιοι θεώρησαν λίγο σεξιστικό το της νοικοκυράς. Το σέβομαι. Κατά συνέπεια, θα πιστεύω μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα είναι οι αλυσίδες αυτές να παρουσιάσουν αυτό το καλάθι στους καταναλωτές. Πάντως εκεί, κύριε Υπουργέ, υπάρξουν αρκετές αντιδράσεις για τον αριθμό των κωδικών, έτσι, ότι είναι λίγοι οι κωδικοί που μπαίνουν σε αυτό το καλάθι του νοικοκυριού. Από ποιον, ποιος έχει δει τους κωδικούς? Μα είναι σε σχέση με τους κωδικούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ, οι κωδικοί οι οποίοι αποφασίστηκαν νομίζω είναι μερικές δεκάδες. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε, είπα, χτίζουμε ένα υπόστεγο μέσα στη θύελλα για να προσφέρει την ευκαιρία στο κάθε νοικοκυριό να έχει μια ολοκληρωμένη ευκαιρία για τα βασικά προς το ζήν αγαθά με πολύ χαμηλές ή και μηδενικές πληθωριστικές αυξήσεις. Άμα βάλεις όλους τους κωδικούς, δεν έχεις κάνει αυτή τη δουλειά, κάνεις αυτό που έχεις σήμερα. Για να έχουμε τη διευκρίνηση, κύριε Υπουργέ, αυτό το καλάθι των 50 προϊόντων, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία δεν 50, είναι... 50 κατηγορίες. 50 κατηγορίες. Είναι βασικές κατηγορίες και πρέπει να το πούμε. Ένα από τα θέματα είναι πώς θα ελεγχθεί ότι η συγκράτηση της αύξησης σε αυτό το καλάθι δεν θα περάσει στα άλλα προϊόντα. Δηλαδή, δεν θα κερδίζουν από αυτό το προϊόν όσο πρέπει. Με συγχωρείτε. Αν πάρεις ακριβότερα ένα προϊόν που είναι πολυτελείας, αυτό γιατί μας ενοχλεί? Δεν μιλάω για προϊόν πολυτελείας. Όχι, μιλάμε για τα πρώτης ανάγκης. Σε κάποια προϊόντα θα υπάρξουν αυξήσεις. Τα είδη πρώτης ανάγκης θα είναι περιχαρακωμένα σε αυτό το καλάθι. Έχετε θα υπάρχουν έλεγχοι και αν έχετε... Ένα το. Ναι. Το καλάθι αυτό έχει σχεδιαστεί ναι. για τους ανθρώπους που έχουν πράγματι πρόβλημα και που πράγματι ο πληθυσμός τους πλήττει. Δεν είναι σχεδιασμένο για τον πλούσιο. Ο πλούσιος κλωδεύει ότι παραπάνω λεφτά, αφού έχει. Ναι. Καλά, δεν είναι απαραίτητο όλοι να δίνουν παραπάνω λεφτά, κύριε Υπουργέ. Εδώ δίνουμε τη μάχη. Αυτό που ρωτάμε είναι το εξής. Εάν για παράδειγμα περιορίσετε την τιμή... Δίνουμε τη μάχη για το νοικοκυριό, για το μέσο νοικοκυριό. Έχετε εντοπίσει φαινόμενα σκροκέρδεια στην αγορά? Προσπαθούν κάποιοι σε αυτή την κρίση να κερδίσουν παραπάνω? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει τους πιο μαζικούς ελέγχους που έχουν γίνει από πάντα. Mm-hmm. Μόνο το τελευταίο εξάμεινο κάναμε για σκροκέρδια 4.000 ελέγχους. Στην αρχή, όταν πρωτοβάλαμε το πλαφόν του περιθωρίου κέρδους, η παραβατικότητα ήταν μεγάλη, ήταν της τάξης του 25%. Ναι. Δηλαδή, ο ένας στους 4 ελέγχους κατέληγε σε πρόστιμο. Τώρα η παραβατικότητα έχει πέσει περίπου στο 5%. Άρα σε ένα μεγάλο βαθμό έχει μαζευτεί η αγορά. Οι έλεγχοι βέβαια συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και μάλιστα την Δημαία, την υπηρεσία που φτιάχνουμε, έχουμε εντάξει το Ταμείο Ανάκαμψης να μπορέσει να κάνει και πολύ περισσότερους ελέγχους στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σκοπεύουμε να ακόμα και να διπλασιάσουμε τους ελέγχους. Αλλά ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα κάποιο βαθμό τα φαινόμενα της σκοπιάδες έχουν υποχωρήσει. Σε αυτό το καλάθι θα ενταχθούν όλες οι αλυσίδες? Συμφώνησε να είναι όλες οι αλυσίδες? Όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουν τζίρο ετήσιο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Άρα όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν. Και το καλάθι αυτό θα διευρύνεται σταδιακά. Και το καλάθι αυτό θα διευρύνεται σταδιακά με κατηγορίες προϊόντων, κύριε Υπουργέ. Καλή ερώτηση. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι σωστή ερώτηση που κάνετε. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Και εδώ είμαστε ότι η διορθωτική παρέμβαση θα χρειαστεί να την κάνουμε.
Mm-hmm. Εγώ είμαι βέβαιος πως αυτό που κάνουμε θα λειτουργήσει και θα γίνει και ένα πρότυπο, αν θέλετε, για τις άλλες χώρες στην Ευρώπη. Όπως κάναμε το click away, αν θυμάστε, πριν από δύο Χριστούγεννα. Και τότε όλοι φωνάζανε και λέγανε τι είναι αυτά που κάνει ο Γεωργιάδης και θυμάστε τι γινόταν. Mm-hmm. Όταν όμως πέρασαν οι γιορτές, αν θυμάστε, και πήραμε μια απόφαση να ανακόπτουμε για λίγο το click away, κάνα δύο εβδομάδες, μια γενική καραντίνα, όλοι γυρνάνε και λέγανε μα δουλεύω μια χαρά με το click away. Λοιπόν. Δεν είπε κανένας μπράβο στον Άδωνη που έκανε το click away. Δεν πειράζει. Τα έχει αυτά η ζωή. Εμένα μέχρι μόνο για να κατηγορήσω. Θα αποφύγουμε φαινόμενα για να το κλείσουμε αυτό με το καλάθι του νοικοκυριού. Θα αποφύγουμε φαινόμενα να δούμε στο σούπερ μάρκετ ένα προϊόν το οποίο θα είναι σταθερό και ένα άλλο το οποίο θα πάει στο Θεό στην τιμή. Μέσα στα όρια του καλαθιού που θα είναι δηλωμένο στο Υπουργείο Ανάπτυξη, αναρτημένο στι αλυσίδε και αναρτημένο στον καταναλωτή, εκεί οι αυξήσει θα είναι πάρα πολύ χαμηλέ έω και μηδενικέ. Mm-hmm. Για τα υπόλοιπα προϊόντα, εκεί που ισχύει το πλαφόν, ισχύει το πλαφόν. Ναι. Εκεί που δεν ισχύει το πλαφόν, δεν ισχύει το πλαφόν. Ο νόμος του πλαφόν δεν είναι όλα τα προϊόντα. Ναι. Είναι τα προϊόντα που είναι κρίσιμα για τη διαβίωση. Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Αρσμάτογλου μαζί. Είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηρούχων Καυσίμων. Διότι έκανε μια πρόβλεψη ότι το πετρέλαιο θα ξεκινήσει, η διάθεση του οποίου ξεκινά την Παρασκευή. Κύριε Αρσμάτογλου, καλησπέρα. Κύριε Αρσμάτογλου. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας, το κύριε το πετρέλαιο θα ξεκινήσει την Παρασκευή σαν ημέρα εφοδιασμού τιμή, και αποθήκευσης για τα πρατήρια. Με τα σημερινά δεδομένα, εκτιμώ ότι θα είναι με τα σημερινά δεδομένα και όχι με τα αυριανά, γιατί και αύριο θα έχουμε κάποιες αυξήσεις. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα θα είναι στο 1 ευρώ και 53 λεπτά, συμπεριλαμβανομένη της έκπτωσης αυτή, μάλλον της επιδότησης αυτή, που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός των 25 λεπτών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα ξεφεύγουμε από ένα 30-35. Κυρία Αρσμάτογλου, μισό λεπτό. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα 25 λεπτά που λέτε που έδωσε στη ΔΕΘΟ Μητσοτάκης, το πετρέλαιο θα ήταν 1,80. Σωστά. Έτσι θα ήταν, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουμε υπερβολικά μεγάλες αυξήσεις. Μην ξεχνάτε ότι τις 5, 6, 7 και 8 του μηνός πήρε το πετρέλαιο 15 λεπτά και από την πρώτη μέχρι τις 4 άλλα 5 λεπτά 20. Αυτές είναι οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου στη διαμόρφωσή τους, στην τελική διαμόρφωση για την νοτιοανατολική Ευρώπη που μας έρχονται απ' έξω. Άρα πάνω σε αυτές τις τιμές εναρμονίζονται τα δηληστήρια και πολλούν την αυξημένη αυτή τιμή. Ούτως ή αλλιώς είναι αυτή η τιμή που πουλάνε τα δηληστήρια. Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι λίγο μακρύτερα από τις κυβερνητικές προβλέψεις, γιατί ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για ένα 35, άντε βαριά ένα 40. Τώρα λέει ο κύριος Αρσμάτογλου ότι μπορεί να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι στα καύσιμα υπήρξε ένα γεγονός απρόβλεπτο. Ο ΟΠΕΚ αποφάσισε ξαφνικά τη μείωση της παραγωγής. Φαντάζομαι θα έχετε παρακολουθήσει τις δηλώσεις του Προέδρου Biden. Ναι, βεβαίως. Και το τι έχει συμβεί. Αυτό θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν μέσα στην εξίσωση. Σωστά. Δεν περίμενε κανείς δηλαδή, ο ΟΠΕΚ θα πάρει αυτή την απόφαση, η οποία προφανώς εκεί κοιτάνε τα δικά τους τα συμφέροντα, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ αντίθετα με τα δικά μας. Λοιπόν, η μείωση της σημερινής παραγωγής πετρελαίου έδωσε αμέσως στο βαρέλι μεγάλη αύξηση. Το βαρέλι πήγαινε συνεχώς προς τα κάτω και υπό το φόβο της ύφεση ακόμα περισσότερο. Ξαφνικά πήρε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Σκέφτεστε να αυξήσετε την επιδότηση. Υπάρχει σκέψη να αυξηθεί η επιδότηση. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πιο πολύ θέμα του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εμείς παρακολουθούμε πάντα τα φαινόμενα. Είναι να καταλάβετε κάτι. Είπε κάτι ο κ. Αρσμάτογλου που δείχνει και πόσο υπεύθυνο πρόσωπο είναι. Είπε με τις σημερινές συνθήκες. Ναι. Είναι τόσο μεταβαλλόμενες οι συνθήκες που μπορεί σε δύο εβδομάδες να ήταν να πέφτει το πετρέλαιο. Ναι, αλλά μπορεί να το δούμε και να ανεβαίνει και παραπάνω, κύριε Πρόεδρε Αρσμάτογλου. Ασφαλώς και μπορούμε να το δούμε. Φυσικά και μπορούμε. Σας το απάντησε ο Υπουργός. Βεβαίως και μπορούμε να το δούμε ανάλογα με τις εξελίξεις τι θα έχουμε διεθνώς. Εδώ ο Ουκρανικό είναι, πανδημία είναι, μείωση με 2 εκατομμύρια βαρέλια λόγω της μείωσης του ΟΠΕΚ στην παραγωγή τους είναι. Βλέπετε ότι μεταβάλλονται. Ήταν μαχαιριά αυτό η αλήθεια είναι. Ήταν μαχαιριά, μεγάλη μαχαιριά. Κύριε Αρσμάτογλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέριζουμε. Να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, χθες είχατε ένα περίεργο σκηνικό στην ΕΡΤ, τέλος πάντων στην πρωινή εκπομπή εκεί με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα την Κασιμάτη, με τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος είπε, επιλέξει δηλαδή και συνέχισε νομίζω ο άνθρωπος, δεν το έκρυψε, ότι το άρθρο των Financial Times, αυτός που το έγραψε, έπαιρνε ναρκωτικά ή πήρε λεφτά. Εσείς είπατε ότι θα κάνετε ερώτημα σήμερα στο Financial Times. Το κάνατε? Έχει αναλάβει πράγματι ο Γιάννης Οικονόμος, υπεύθυνος υπουργός για τον τύπου, να ενημερώσει επισήμως Financial Times
λέτε σήμερα την Ελλάδα την επισκέπτονται και οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα που κατηγορούν την Ελλάδα για έλλειμμα ελευθερία στον τύπο. Και καλό είναι να ενημερωθούν και να μας πούν και τη γνώμη του δημοσιογράφου χωρίς σύνορα για την άποψη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ότι ένας δημοσιογράφος όταν γράφει κάτι με το οποίο διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πληρωμένος ή είναι ναρκωμανής. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση και περιμένω και εγώ να δω και δημοσιογράφου χωρίς σύνορα αλλά και η εφημερίδα Financial Times τι θέση θα πάνε σε αυτό. Επί της ουσίας θεωρώ ήταν μια πολύ έτσι, φτηνή κριτική του κυρίου Γεωργίου Τσίπρα, ο οποίος επέμεινε μετά, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ τη συγγνώμη την έχουν πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Έχει γράψει ο Μάνος Βολαρίνος, ο δικός του κάνει κάτι καταπληκτικό. Ότι συγγνώμη, λέει για ένα ΣΥΡΙΖΑΙΟ, είναι ότι το σκόρδο για τον Βρικόλακα. Mm-hmm. Λοιπόν, πράγματι, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Έχει δίκιο ο Βολαρίνος. Και αντί να ζητήσει συγγνώμη μετά, συνέχισε να γράφει και αναρτήσει και επιμένει και ότι παίρνει ναρκωτικά ο δημοσιογράφος. Δεν ξέρω τι. Ακατανόητα πράγματα. Η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την ελευθερία του τύπου είναι μηδενική. Άλλωστε, θυμόμαστε όλοι το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και έπρεπε να κλείσουμε και το Sky μεταξύ άλλων, μια και είμαστε εδώ. Και βεβαίως να θυμίσω ότι η ιδέα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δυσανασχετεί γιατί ένα με παγκοσμίας εμβελίας έντυπο γράφει κάτι καλό για την Ελλάδα δείχνει και το ποιόν τους. Κανονικά θα πρέπει να χαίρονται να γράφουν οι εφημερίδες κάτι καλό για την Ελλάδα και μην είναι καλύδια. Αν δεν του ενοχλεί, έπρεπε να χαίρονται για την Ελλάδα γράψαν. Δεν γράψαν το Μητσοτάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, τον κύριο Φιλιππίδη τον έχουμε, παιδιά. Δεν τον έχουμε. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε έτσι για το ωράριο. Βγήκατε στον σταθμό της Θεσσαλονίκης στο Στάτους το πρωί και είπατε ότι αυτή η πρόταση που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι μη εφαρμόσιμη, σωστά. Γιατί? Είπα ότι σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο Φιλιππίδη και τον εκτιμώ. Αν θα ήθελε να συμμετάσχει στο διάλογο, με μεγάλη ευχαρίστηση εκ μέρους μου. Δεν τον βρίσκουμε. Είχαμε κανονίσει να βρεθούμε. Ναι, ναι, τα κίνητρά του είναι εξαιρετικά αγαθά και σας λέω ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τη δουλειά του. Mm-hmm. Όμως το ωράριο, εάν γίνεται από συλλόγους, κατά τη γνώμη μου είναι παντελώς ανεφάρμοστο, γιατί δημιουργεί ακραίες συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Για να το εξηγήσω απλά. Αν κλείσουν σήμερα σε 7 η ώρα τα εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκη και αύριο και μεθαύριο και όλη τη βδομάδα, και ταυτόχρονα αυτό το 2ωρο είναι ανοιχτά τα μολ που είναι μέσα στην πόλη. Από την πόλη στη Θεσσαλονίκη, οι πελάτες. Θα πάνε όλοι στα μόλι, λέτε. Δεν θεωρώ ότι είναι έξυπνο ένας μαγαζάτορας να αφήνει τον πελάτη να φύγει. Επειδή να σου πω ότι πιστεύω μετά από 2 μέρες κάποιος του μαγαζάτορας θα ανοίξει, διότι θα θεωρήσει ότι χάνει λεφτά. Μόλις ανοίξει ο πρώτος, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι. Γιατί αυτό μετά πάντα δεν θα να βλέπεις εσύ να είσαι κλειστός και ο πλανός να κάνει γύρο. Θεωρώ δηλαδή ότι ο λόγος που το ωράριο είναι σε εθνική αρμοδιότητα είναι γιατί μόνο η καθολική του εφαρμογή είναι εφαρμόσιμη και όχι εν μέρη. Να πω όμως για τους εμπόρους Θεσσαλονίκης που με ακούν ότι βεβαίως ο εμπορικός σύλλογος προτείνει ένα ωράριο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τους επιβάλλει το ωράριο αυτό. Εάν κάποιος δεν το ακολουθεί, δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε είδους ποινή. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει όμως καθολικά, γιατί είπατε σε επίπεδο εμπορικών συλλόγων δεν μπορεί να γίνει. Το ωράριο στη χώρα είναι καθολικό. Καθολικά θα μπορούσε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, κύριε Υπουργέ? Νομίζω εξήγησα ευκρινώς, γιατί την έχω απορρίψει. Το να μην αλλάξει η ώρα το εξετάζετε από θερινή σε χειμερινή. Δεν είναι αρμοδιότητα δική μου αυτό καθόλου. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα. Θυμάστε. Ναι, έχει γίνει σ' άλλο. Κάνει 2 χρόνια να αποφασίσει η Ευρώπη. Δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, πιστεύω ότι η μείωση του ωραρίου θα φέρει πολύ λιγότερα κέρδη ως προς την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης σε σχέση με τη ζημία που θα κάνει και στο τζίρο των επιχειρήσεων και στο εισόδημα των εργαζομένων και στις θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, δεδομένου ότι γενικότερα μέτρα γενικής εφαρμογής και γενικής επιδότησης, όπως είχαμε την περίοδο του κορονοϊού, με 12% του πληθωρισμού απαγορεύονται. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν πιο πολύ κακή ιδέα για τις επιχειρήσεις να ακολουθούν ένα τέτοιο μονοπάτι. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, τώρα επειδή είναι και προσωπικό το ερώτημα, αλλά εσείς τις προσωπικές σας στιγμές, κάποιες από τις προσωπικές σας στιγμές, μοιράζεστε. Η ηλεκτροδιέγερση, έτσι, αν το λέω καλά, στη γυμναστική δουλεύει? Αυτό θα με ρωτήσει σε μερικές μέρες. Τώρα να πω, και λέω τη φασαρία. Εγώ δεν ανέβασα τίποτα από εκεί. Το ανέβασε το κέντρο, το γυμναστήριο που είχα πάει. Τι να σου πω, σε λίγες μέρες θα σας πω. Μου το συστήσανε. Ήταν πρώτη φορά το κάνατε? Ναι, πρώτη φορά, ναι. Ωραία, να μας το συστήσετε σε μερικές μέρες. Άμα δουλεύει, μου το συστήσε μία ψηφοφόρο, μου αλλάξε και ένα σχόλιο ελιτίστικο, ο Γεωργιάς προκαλεί. Αυτό είναι ένα γυμναστήριο στο Μαρκόπουλο Αττικής, είναι οικιακό. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο προκλητικό μπορεί να είναι κάτι τέτοιο.
Αισθάνομαι, ξέρετε, καμιά φορά και κάτι ρώτησε λίγο προσωπικού. Εμένα θα με καλλιεργούσε επειδή αναπνέω. Θα πούνε καλά, δεν τρέπεται η δουλειά σε αυτή την περίοδο να αναπνέει. Πραγματικά είναι πραγματικά κάθε φορά με το έκπληκτο με τα σχόλια που διαβάζω. Παραλαμβάνω, μιλάμε για ένα συνοικιακό γυμναστήριο, κέντρο ευεξία, όπως το λένε, στο Μαρκόπουλο. Πολύ καλή, συμπαθητική όλοι οι άνθρωποι εκεί. Με φροντίσαν, του ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα, μήπως ακολουθήσουμε. Το τένις δουλεύει. Το τένις τέλος. Για να το πω και λίγο πιο πολύ στη δική σας. Αποκλείστηκε σε ένα τουρνά, θα κατέβει σε άλλο. Ναι. Στη δική σας πιάτσα, όταν άκουσα τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη να με κατηγορεί για την μπάκα μου, αντά να το ακούσατε, ή αν δεν το λέω εγώ, πληγώθηκα τόσο που φάσα να προσπαθήσω να τη ρίξω. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω, αγαπητέ Γιώργο. Θα κάνω μια μεγάλη προσπάθεια. Στα πλαίσια αυτά ήταν και αυτό. Κάντε την προσπάθεια να τη δει ο Γιώργος να μας πει αν είναι καλή προσπάθεια. Εμείς πάντως με τέτοια σχόλια δεν πληγωνόμαστε, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, γεια σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα σας, κύριε Μπιλιέ.